Καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο της Ναυτεμπορικής στη Θεσσαλονίκη τον κύριο Καπνοπόλη, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Καπνοπόλη. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκαμε, εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μία πόλη που νομίζω ξαναζωντάνεψε, με την προσμονή να πάμε και επιχειρηματικά να ζωντανέψει η κοινωνία και η οικονομία μετά από μια, θα έλεγα, δεκαετή οικονομική κρίση και μια διετή πανδημία. Η Θεσσαλονίκη, γενικότερα και η Βόρεια Ελλάδα, το έχει ανάγκη, μια και η οικονομία της Βόρειας Ελλάδος, διαχρονικά μετά τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, είχε κατήφορο. Αυτός ο κατήφορος, λοιπόν, το αθηναϊκό κράτος, θα το πω, φρόντισε να αναπτυχθεί χωρίς να αναπτυχθούν η περιφέρεια. Θα σας πω ένα παράδειγμα. 53% έχει αναπτυχθεί, έχει εξαγωγές η Αθήνα και 25% όλη η Βόρεια Ελλάδα. Αυτό πάει να πει ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τον βορειοελλαδικό χώρο, Κεντρική Μακεδονία, παρόλο που είμαστε η πύλη των εξαγωγών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στη μεταποίηση, μια μεταποίηση για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις εισαγωγές αφενός και αφετέρου, κατά δεύτερο λόγο, να κάνουμε τις εξαγωγές. Κύριε Καπνοπόλη, αυτή η στρέβλωση, η δυσαναλογία που λέτε, 53% εξαγωγές από την Αθήνα, 25% Θεσσαλονίκη. Βόρεια Ελλάδα. Βόρεια Ελλάδα, συγγνώμη. Οφείλονται μόνο σε αυτό που λέτε την επικέντρωση στο αθηναϊκό κράτος ή μήπως υπάρχει και μια ευθύνη των φορέων, των ιδιωτικών? Τι λέτε, μόνο της Θεσσαλονίκης, είναι σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει Θρακιστάν, Πελοποννηστάν, Ιππυρονιστάν, Κρητιστάν και ούτω καθεξής. Γι' αυτό, λοιπόν, σας το λέω ευθέως. Θα πρέπει να το... Και μου λένε γενικότερα και οι πολιτικοί ότι γκρινιάζω. Τα στοιχεία, οι αριθμοί... Τι θα μπορούσε να γίνει? Ας μιλήσουμε πρακτικά. Μάλιστα. Το πρόβλημα το περιγράψατε. Έτσι, αθηναϊκό κράτος και ασύμμετρη κατανομή των εξαγωγών. Τι θα μπορούσε να αλλάξει και με πιανού τη βοήθεια και να... Καταρχάς, ήδη η προοπτική το να αλλάξει Θεσσαλονίκη προφίλ και πρόσωπο το φαίνονται από τις επενδύσεις που έχουν έρθει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη. Φρόντισαν οι πολιτικοί μας να το κάνουν, που παλαιότερα πολλά χρόνια δεν το έχουν κάνει ακόμα. Άρα, να το καταγράψουμε αυτό ως ένα θετικό βήμα και για πολύ την θετικό, πολιτική. Πολύ θετικό, προς Θεού. Μην τα ρίχνουμε όλα στον κουβά της απεσιοδοξίας, προς Θεού. Η αισιοδοξία είναι αυτή που για τον ελεύθερο επαγγελματία πεθαίνει τελευταία. Από τη φύση μου, μια ζωή ήμουν αισιόδοξος και θα είμαι αισιόδοξος, παρόλο την οικονομική δυσπραγία των τελευταίων 2-3 μηνών, γιατί ξέρουμε, ίσως και περισσότερα, πρέπει να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε πίσω από το... Εγώ προσπαθώ να εκμεύσω κάτι άλλο. Περιμένουμε τον πατερούλι, το κράτος, να μας βοηθήσει ή υπάρχει περιθώριο από τους φορείς? Είστε επικεφαλής σε ένα επιμελητήριο, για παράδειγμα. Όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι. Μην περιμένουμε μόνο από το κράτος. Το κράτος κάνει τις προσπάθειές του και όλοι εμείς πρέπει να κάνουμε τις δικές μας. Κακά τα ψέματα, πόσοι από εδώ πέρα έχουν έρθει επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες να κάνουν B2B, έχουν έρθει αρκετοί, έχω μάθει φυσικά, αλλά να κάνουν ουσιαστικές επαφές με αυτό το κράτος το επίτιμο, που είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ναι, τα οποία θεωρώ ότι έχουν προοπτική και εξέλιξη ή οποιοσδήποτε επαφές θα κάνουν οι συγκεκριμένοι. Κύριε Καπνοπόλη, νομίζω ότι το στίχημα και για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για όλη την Ελλάδα, είναι αυτή η αλλαγή περίφημη που λέμε του παραγωγικού μοντέλου. Το βλέπουμε μπροστά μας, το είδαμε μπροστά μας με τις ανατροπές της πανδημίας. Το βλέπουμε τώρα με την ιστορική ενεργειακή κρίση. Αυτή η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, και στο οποίο επαναπαυόταν τόσα χρόνια η ελληνική οικονομία. Ωραία, καλός είναι ο τουρισμός, καλά είναι τα έσοδα, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Και για αυτή την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αυτή τη νέα εξωστρέφεια που αναζητάμε, θέλω να μου πείτε τι θα μπορούσε να κάνει από την πλευρά του το κράτος και από την άλλη πλευρά τη δική τους οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες. Πρώτο και κύριο, πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία. Πρέπει να γίνει η διασύνδεση μεταξύ πανεπιστημίων και παραγωγής. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητώ καν. Είναι εκ του άναφ. Δεν το συζητούν και πολλά πανεπιστήμια και βρίσκει αντίθετη τη μεγάλη πλειοψηφία φοιτητικών συλλόγων. Δεν θέλουν τον ιδιωτικό τομέα να μπει στα πανεπιστήμια και να γίνει αυτό που λέτε.
Το έχετε διαπιστώσει, δεν μπορείτε να το ξέρετε. Κοιτάξτε, μπορεί να γίνει η Ελλάδα, επειδή καταρχάς έχουμε πρόβλημα με τα τεχνικά επαγγέλματα, ιδιαίτερα της μέσης εκπαίδευσης, τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ στον παραγωγικό ιστό της Ελλάδος. Το brain drain που έχουν φύγει τα άτομα πρέπει να γίνει. Brain gain. Πρέπει να γίνει brain gain ακριβώς. Brain gain, λοιπόν. Και να μπορέσουμε να αυξήσουμε το εργατικό δυναμικό το οποίο έχουμε έλλειψη. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω το εξής. Ότι και να θέλει να στηθεί αυτή τη στιγμή μια μεγάλη βιομηχανία, δεν θα βρίσκει προσωπικό. Κακά τα ψέματα. Πρέπει να δοθούν κίνητρα στην εκπαίδευση που ήδη τα έχουν. Γιατί δεν βρίσκει προσωπικό? Άλλο μεγάλο ζήτημα. Είναι οι χαμηλοί μισθοί, είναι οι συνθήκες εργασίας. Και αυτό, και βεβαίως και αυτό. Είναι η έλλειψη. Εγώ έχω ακούσει πολλά νέα παιδιά, γιατί έχουμε χάσει εντός εισαγωγικών, βρίσκεται στο εξωτερικό ίσως η καλύτερη γενιά που διαθέτει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και έχω ακούσει πολλά νέα παιδιά να μου λένε, δεν είναι μόνο το οικονομικό, γιατί παίρνουμε καλύτερα λεφτά, αλλά είναι υψηλό το κόστος ζωής, αλλά εδώ έχουμε προοπτικές. Υπάρχει αξιοκρατία και ξέρουμε ότι μπορεί τώρα να παίρνουμε 5, του χρόνου θα πάρουμε 10 και θα ανέβουμε, θα πάμε και πιο πάνω. Κοιτάξτε, γίνεται μια συζήτηση σε επίπεδο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Θα έρθουμε σε επαφή, έχουμε ήδη, εγώ αυτή τη Δευτέρα που μας πέρασε, ήδη έκανα μια συνάντηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης του Τμήματος της Βιομηχανίας, να μπορέσουμε να πάμε στο Υπουργείο Παιδείας, να καταθέσουμε τα προβλήματα και γενικότερα τους προβληματισμούς, το τι γίνεται με τα τεχνικά επαγγέλματα, τι πρέπει να κάνουμε. Διότι, παραδείγματος χάρη, ο ΤΑΠ για να τελειώσει φέραμε 300 ηλεκτροκολλητές από την Πορτογαλία, αν δεν απατούμε. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα σας φέρνω. Δεν υπάρχουν μαρμαράδες, τεχνίτες ξύλου, δεν υπάρχουν, όπως είπα, τεχνίτες μηχανημάτων, χειριστές μηχανημάτων για συντηρητές. Στο αλουμίνιο, οι εταιρείες που φτιάχνουν προφίλ αλουμινίου, δεν έχουν προσωπικό. Αξιέπαινος ο κύριος Μιλωνάς έκανε μια σχολή για το αλουμίνιο και μπορεί να προωθήσει. Μας τα έλεγε καθόταν εκεί την περασμένη Κυριακή. Μάλιστα. Αξιολογότατος επιχειρηματίας. Μακάρι να είχαμε άλλους 5-10 σαν τον κύριο Μιλωνά. Συνεχίζοντας λοιπόν, θα έλεγα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να πρωτοστατήσει και να ανασυνταχθεί, θα έλεγα, δίνοντας βαρύτητα ιδιαίτερα στη μεταποίηση. Μια μεταποίηση που θα φέρει θέσεις εργασίας, θα περιορίσει τα οικονομικά προβλήματα του κράτους μας και θα ψαλιδίσει την αρνητική μέχρι τώρα εικόνα που είχε. Θα πάμε λοιπόν προς τα θετικά πρόσημα. Κάτι που πρέπει να το κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί, όχι χωριστά. Ξέρετε, παρακολούθησα χτες, ήμουνα στο Βελίδιο τη συνάδελφό σας που είχατε την εκδήλωση. Ναι, ναι. Και στο, για τις μεταφορές για και τις την μεταφορές, έξυπνη κινητικότητα. Για πέστε μου, πόσοι ήταν από δήμους. Άνθρωποι ήταν από τους δήμους. Πόσοι άνθρωποι ήταν από την περιφέρεια. Κύριε Καπνοπόλη, ανοίγετε κι εσείς μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ξέρετε γιατί. Πρέπει να υπάρχει, να επιβληθεί γενικότερα, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε σε φορείς και όλα αυτά, να συγκεκριμένες ενημερώσεις, να είναι υποχρεωτικό μέσα στα περιθώρια του ωράριου εργασίας, να μπορούν να εξελίσσονται κι αυτοί. Δεν μπορεί να εξελίσσεται μια κοινωνία και ο δημόσιος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω να ανανεώσουμε και μαζί σας το ραντεβού αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας κουβέντας για μία από τις εκπομπές του επόμενου διαστήματος στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε και πάλι τον κύριο Καπνοπόλη, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τάκη, να πούμε εδώ ότι πριν